στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα γυναικείας, υγείας και προστασίας της μητρότητας απέβλεπε η ημερίδα με θέμα «Γυναίκα, υγεία και πρόληψη» που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας στα Γιάννενα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Κέντρου στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg 3 που συντονίζει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Διευθύντρια Ερευνών του ΚΕΘΗ, Γεωργία Κορέλα, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η επαφή με τις γυναίκες που ζουν στην περιφέρεια και οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα κέντρα και τις μονάδες υγείας. Από την πλευρά του, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Δημήτρης Γκουρογιάννης, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας με το ΚΕΘΗ. Ειδικά μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε επαφή με γυναίκες από την περιφέρεια, από απομακρυσμένες περιοχές, νησιώτικες ή ορεινές, να έρθουμε σε επαφή με γυναίκες που δεν έχουν την ευκαιρία, την πρόσβαση σε κέντρα υγείας και να τους ενημερώσουμε για το πώς θα πρέπει να προλαμβάνουν τις διάφορες ασθένειες, ειδικά των μεγάλων ηλικιών. Στην προσπάθεια μας αυτή μας βοηθάνε κλιμάκια γιατρών, οργανώνουμε δηλαδή κινητές μονάδες και πηγαίνουμε από χωριό σε χωριό στην πράξη και έρχονται πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την Παρασκευή 27 Ιουνίου θα βρισκόμαστε με κινητή μονάδα γιατρών πάλι στο Τσεπέλοβο στις 10 το πρωί έως τις 11 και στην Ελεούσα από τις 6 έως τις 7. Διαπιστώνοντας ότι και το Κέντρο Ερευνών έχει παρόμοιους στόχους και δραστηριότητες στην περιοχή μας, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία, την οποία θα θέλαμε να διευρύνουμε και να την αξιοποιήσουμε περισσότερο στρατηγικά, διότι είναι μέσα στο πλαίσιο και των δικών μας στόχων και της λειτουργίας του νοσοκομείου στα θέματα και των ασθενειών τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά και του ευρύτερου στόχου της διαχείρισης της υγείας στην περιοχή μας.